γιορτάζοντας την 80η επέτειο από τη δημιουργία του εμβληματικού έργου του Παύλο Γκερνίκα, έργου του Μουσείου Πικάσο στο Παρίσι, σε συνεργασία με το Κέντρο Τέχνης του Εθνικού Μουσείου Ρέινα Σοφία της Ισπανίας, παρουσιάζει μια έκθεση για την Γκερνίκα, το αριστούργημα του Παύλο Πικάσο. Το αντιφραγκικό, αντιφασιστικό και ειρηνικό, ένα από τα πιο διάσημα έργα στον κόσμο, διατηρήθηκε το 1981 στη Μαδρίτη, όπου εμφανίζεται μόνιμα. Μπορεί η Γκερνίκα να μην έχει ταξιδέψει στο Παρίσι, αλλά η έκθεση του μουσείου προτείνει ένα μάθημα για την ιστορία του έργου και διευκρινίζει ερωτηματικά σχετικά με την πολιτική δέσμευση του Πικάσο, χάρη σε μια εξαιρετική συλλογή σκίτσων και αρχείων. Η Γκερνίκα έμεινε στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης για πολλά χρόνια και ο Πικάσο είχε δηλώσει πως δεν θα επέστρεφε στην Ισπανία προτού αποκατασταθεί πλήρως η δημοκρατία. Το 1974 υπήρξε συμβάν βανδαλισμού του έργου με κόκκινη μπογιά σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη σφαγή του Μι Λάι στο Βιετνάμ. Το 1981 η Γκερνίκα επιστράφηκε στην Ισπανία και εκτέθηκε αρχικά στο Gazón del Buen Retiro και κατόπιν στο Μουσείο del Prado, προστατευόμενη με αλεξίσφαιρο τζάμι και οπλισμένους φρουρούς για το φόβο νέου βανδαλισμού. Το 1992 ο πίνακας μεταφέρθηκε στη σημερινή του θέση στο Εθνικό Μουσείο Τέχνης Βασίλισσα Σοφία στη Μανδρίτη, το οποίο έγινε το διασημότερο και σπουδαιότερο έκθεμα.